Κυρία Παναγιωτοπούλου, η αλήθεια είναι ότι τον ήρωα του βιβλίου σας τον έχω λατρέψει. Πρόκειται για ένα πολύ περίεργο και φιλομαθή σκύλο που ονομάζεται Ιών, Το βιβλίο λέγεται Ήων Κιών. Τι είναι αυτό όμως που μας μαθαίνουν πραγματικά τα σκυλιά. Αυτό που σίγουρα μας μαθαίνουν είναι η τρυφερότητα στην καθημερινή μας ζωή ο σκύλος είναι μαγνήτης, πομπός, τα πάντα τρυφερότητας. Άρα μας βγάζουν τον καλύτερό μας σε αυτό. Διότι σπανίως μπορείς να μαλώσεις ένα σκύλο mm -hmm. και να μην το ξεχάσεις το επόμενο δευτερόλεπτο. άρα ακόμα και βιολογικά οι ορμόνες που εκρίνουμε τη στιγμή που τον χαϊδεύουμε και τον αγκαλιάζουμε και τον πηγαίνουμε βόλτα μας κάνουν καλό είναι η οξυτοκίνη που λέει και ο Ιων. Εκρίνεται οξυτοκίνη στη σχέση μεταξύ σκύλων και των ανθρώπων τους. Συνεπώς αμέσως μας βελτιώνουν τη διάθεση. Πέραν αυτού ζητάνε λίγα, δεν πολλά γιατί έχει πια αποδειχτεί ότι είναι κατ' επέκταση της προηγούμενης θέσης μου έχουν ψυχοθεραπευτική επίδραση επάνω μας τι άλλο να μας διδάξουν νομίζω τα σπουδαιότερα είπατε τι άλλο να μας διδάξουν. Από εκεί και πέρα ο υπόλοιπος ίων πλην του καθαρού συναισθήματος είναι πολύ φιλομαθής και αυτός ο συγκεκριμένος σκύλος ο ίων μας διδάσκει ότι η πληροφορία που βρίσκεται γύρω μας παντού αν είναι χήμα δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα κατά τη γνώμη μου αν όμως την συναρμολογήσουμε μέσα από έναν στοχασμό Χωρί να χρειάζεται να είναι η σούπερ αποκλειστική πληροφορία που δεν την ξέρει κανεί, τότε μπορούμε να συναρμολογήσουμε και τον εαυτό μα και τον κόσμο. Γιατί για μένα η γραφή αυτό κάνει. Συναρμολογεί και τον γράφοντα και συναρμολογεί για τον γράφοντα τον κόσμο με τον οποίο ασχολείται στο βιβλίο του.